Ευχαριστώ πολύ. Σεβαστοί μου πατέρες, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, είναι ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι κοντά σας, κοντά σε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της δικής μου ζωής μέσα στην Εκκλησία, το κομμάτι της ψαλτικής τέχνης, το οποίο ήταν το πρώτο, ήταν η εισαγωγή μου στην Εκκλησία, όπως για τους περισσότερους συμβαίνει. Ήταν η αφορμή να ασχοληθώ με την λατρεία πλέον σαν έρευνα και παραμένει πάντα ό,τι ωραιότερο υπάρχει είναι μέσα σε αυτό το κομμάτι. Ο φίλος ο κύριος Αγγελίδης πάντα φροντίζει να με ενημερώνει και να με τροφοδοτεί με τις εκδηλώσεις σας και πραγματικά με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε όσες ώρες μπορώ ακούω τα τόσο ωραία δημιουργήματά σας. Το θεωρώ ευλογία ότι είμαι κοντά σας, κοντά σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν αναζητήσει στον χώρο της ψαλτικής τέχνης, που δεν είναι απλά μια τέχνη, όπως το ξέρετε καλύτερα από μένα, είναι ένα ουσιαστικότατο κομμάτι μέσα στη λατρεία της Εκκλησίας και κάπως έτσι θα έπρεπε να το δουν όλοι οι φορείς που απαρτίζουν το εκκλησιαστικό σώμα, οι πιστοί, οι κληρικοί, οι έρευνες των πανεπιστημίων. Έχουν γίνει πάρα πολλές συζητήσεις στο παρελθόν. Αυτή την ώρα περνάνε από το μυαλό μου μορφές ψαλτών, μουσικολόγων, θεολόγων, πάνω σε ποικίλα ζητήματα. Το καλοκαίρι σχολιάζοντας αυτή την πολύ ωραία εκδήλωση που κάνετε στο Ηρώδιο, αναγκαστικά ήρθαν στο μυαλό μου κουβέντες με τον αείμνηστο τον Λιμπούργο, όταν εκεί το 1975 εγώ ήμουν λαμπαδάριο στον Άγιο Γεώργιο Κοινοσάρχος και εκείνος ήταν πρωτοψάλτης της παραδίπλας στην Παναγίτσα και Κοινοσάρχος στην Κίνηση. Πολλά πράγματα, είναι μια ιστορία ολόκληρη αυτή που κουβαλάμε με επαφές με ανθρώπους. Θα πω δύο πράγματα μόνο για να κουβεντιάσουμε, γιατί απόψε είμαστε μια παρέα που θα κουβεντιάσει λίγο ό,τι θέλει. Εγώ θα πω δύο πράγματα σαν μια εισαγωγή. Ξέρετε πολύ καλά ότι η λατρεία μας, η λατρεία την οποία μας παρέδωσε ο Κύριος, είναι λατρεία πνευματική, το ξέρουμε όλοι πολύ καλά. Το είπε με αυτή την κουβέντα ότι είναι εν πνεύματική αληθεία. Και το λέω ευθέως, αγαπητοί φίλοι, ότι μια τέτοια λατρεία, πνευματική λατρεία, δεν θα μπορούσε εύκολα να πρημοδοτήσει, να υιοθετήσει μορφές τέχνης. Γνωρίζετε όλοι και το λέμε και στις μελέτες και σε συνέδρια ότι ο μοναχισμός, για παράδειγμα, απέρριψε με αιμονή την ψαλτική τέχνη τους πρώτους αιώνες και όχι για πάρα πολύ, δηλαδή για αρκετά. Γιατί λέγανε ότι η λατρεία του Θεού είναι πνευματική, πρέπει να αναπτύξουμε τις αρετές μας, τη σχέση μας με τον Θεό και όλα τα άλλα είναι κοσμικά. Βέβαια, ο μοναχισμός ήταν ο πρώτος που από μια στιγμή και πέρα πρημοδότησε τη μουσική, ανέδειξε μεγάλους συνθέτες, μεγάλους εκτελεστές των έργων αυτών και μέχρι σήμερα παραμένει ένα μεγάλο πρότυπο για μας. Το ερώτημα όμως μένει βαθιά μέσα και αυτό θέτω και μετά θα το κουβεντιάσουμε. Κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι πότε, στο Παρίσι είχαμε πει με τον Λιμπούργο, είναι φεστιβαλική η μουσική, η βυζαντινή, και όταν λέμε φεστιβαλική εννοούμε έξω από τον ναό μπορούμε να τζάλουμε. Θα μπορούν είναι, βέβαια. Δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι τόσο απλό, γιατί αυτά που ψάλλουμε, αυτά που ψάλλετε, εγώ έχω χρόνια, δεν έχω αναλόγιο, αυτά που ψάλλετε είναι προσευχές της Εκκλησίας. Και αυτό φαίνεται, κάποιοι το ξεχνούν, κάποιοι που υποτιμούν την ψαλτική τέχνη, λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό, αλλά τίθεται και ένα ζήτημα αν είναι φεστιβαλική η μουσική αυτή. Δηλαδή, να σας το πω πώς το αισθάνομαι, αν μπορούμε να ψάλλουμε ένα σεϊγνούμενο μέσα σε μια αίθουσα μουσικής. Λέμε ναι, δεν θα θέσω καμία αμφιβολία πάνω σε αυτό. Δεν πάβει όμως να είναι ένα ιερό κομμάτι το οποίο το μεταφέρουμε εκτός του ναού. Δεν πάβει να υπάρχει ένα ζήτημα. Πολύ δε περισσότερο όταν συνοδεύεται, μερικές φορές γινόταν αυτό, κυρία Κελίδη, έτσι σε. Πάμε και στο Ίδρυμα Ερευνών, είχαμε κάνει ένα σεμινάριο ψαλτικής τέχνης παλιά με τον Γρηγόρη του Στάφη. Δεν πάβει να είναι ένα ζήτημα όταν εμπλέκεται και ο ιερατικός παράγοντας στη μέση. Είχαμε τότε εκφωνήσεις από έναν ιερέα και απαντήσεις. Και
θυμάμαι ότι μου είπανε «Ελάτε να δούμε το εκφωνητικό μέρος των ευχών» και είπαμε «Συγχωρείτε, μέχρι εδώ, δεν μπορώ να ακούσω σε χώρο αίθουσας τον ιερέα να λέει την ευχή την καθαγιαστική της Θείας Λειτουργίας». Δεν γίνεται. Πρέπει εμείς να βάλουμε ένα όριο. Και μερικές ακολουθίες της Εκκλησίας από πλευράς ψαλτικής διευκολύνουν λίγο τα πράγματα για να λεχθούν και εκτός ναού. Και τότε στο Σεν-Ντενί, στα Βόρεια, στο Παρίσι, όταν ο Λυκούργος με την κοροδία είχε ψάλει, λέγανε «Α, είναι ένα ρέκβιεμ, δηλαδή μια νεκρόσιμη ακολουθία, δεν θα την πούμε εδώ που είναι μια εκκλησία μετάφου στον βασιλιά». Ωραία. Αλλά τι άλλο δηλαδή, τη Θεία Λειτουργία, πώς θα την ψάλλουμε? Δεν πάβει, αγαπητοί φίλοι, να υπάρχει αυτό το ερώτημα μέσα μας. Πώς αυτή η ιερή μουσική μπορεί να ψαλεί και εκτός ναού? Και εν πάση περιπτώσει, είναι τέχνη, είναι μεγάλη τέχνη. Και η Εκκλησία δεν προβληματίστηκε ότι μέσα στην πνευματική της λατρεία έχει αυτή την τέχνη, όπως δεν προβληματίστηκε και για την αγιογραφία και για όλες τις μορφές της τέχνης. Δηλαδή, εδώ είμαστε οι μόνοι, δεν έχω ονομάσει ποτέ θρησκεία την πίστη μας, είμαστε η μόνη Εκκλησία, η μόνη πραγματικότητα πίστεως που έχουμε τέχνη που είναι συνάμα προσευχή και που εδώ είναι η δέσμευση όλων μας, βέβαια και σας πρώτα και όλων των άλλων μετά, και του κλήρου που πρέπει να περιβάλλει, αγαπητοί πατέρες, ξέρω ότι παρόντες πάντα έχετε τα αιτήματα, έτσι με πολύ αγάπη αυτή τη ψαλτική τέχνη, και υπάρχει όρος διοικού σε Εκκλησία, δεν είναι καλός, και της διοικήσεως τέλος πάντων της Εκκλησίας. Και εν πάση περιπτώσει να σταματήσει αυτή η οξύτητα που υπάρχει χρόνια τώρα. Αν έχει προτεραιότητα ο ψάλτης, αν έχει προτεραιότητα ο ιερέας, είναι μια ενότητα προσευχής. Τεράστια ενότητα προσευχής. Και το ξέρετε πολύ καλά και ο μελισμός των κειμένων μας και η σύνθεση ακολουθεί αυτή την ενότητα της προσευχής. Αυτές τις έννοιες της αμαρτίας, της χαράς, της αναστάσεως. Γνωρίζω ότι δύσκολα μερικές φορές επιτελείται το έργο σας, θέματα χρόνου, θέματα κοπόσεως, θέματα ενοριακά. Πρέπει όμως να παραμείνετε πολύ πιστοί σε αυτό που λέμε τέχνη και χωρίς να φοβάστε και χωρίς να φοβόμαστε ότι αυτό θα πλήξει σε κάτι την πνευματικότητα. Η λατρεία μας, επαναλαμβάνω και κάπως κλείνω έτσι για να συζητήσουμε, η λατρεία μας μπορεί να είναι λατρεία εν πνεύματική αληθεία, δηλαδή να απαιτεί πνευματικές προδιαγραφές, αλλά από την άλλη μεριά τις βρίσκει μέσα από την τέχνη. Ίσως θα με ρωτήσετε και με αυτό κλείνω, δηλαδή πώς θα παντρέψει ο ψάλτης αυτή την πνευματικότητα με την ψαλτική τέχνη. Νομίζω ότι ξέρετε την απάντηση, την έχετε βρει στα χρόνια όλα αυτά που βρίσκεστε στα αναλόγια. Ακολουθώντας το νόημα αυτών των πραγμάτων που ξέρει, ακολουθώντας το, όλοι ξεκινάμε με μία νοητική ακολουθία, έτσι με το μυαλό ακολουθούμε, μετά με έναν τρόπο περνάει και στην καρδιά και μας βοηθάει και το μέλος να περάσουμε στην καρδιά. Εγώ λυπάμαι πάρα πολύ, θα ασκήσω μια κριτική, όχι για εδώ για τον χώρο αυτό, αλλά για τον ακαδημαϊκό χώρο και νομίζω ότι είναι ώρα να το πω. Λυπάμαι πάρα πολύ για την ανωτάτη θεολογική εκπαίδευση, για τις θεολογικές σχολές, που δεν αγκάλιασαν τους δύο μεγάλους χώρους, την υμνογραφία, την ποίηση των ύμνων και τη θεολογία των ύμνων και τη μουσική. Ή δεν την αγκάλιασαν τόσο όσο έπρεπε, τουλάχιστον εδώ η Αθήνα. Διότι στη θεολογική σχολή έχω εγώ επομιστεί τουλάχιστον το θέμα της υμνογραφίας, βλέπουμε ότι οι ύμνοι έχουν ένα πάρα πολύ μεγάλο περιεχόμενο και ότι η καλή ψαλτική απόδοση βοηθάει ή δεν βοηθάει αν δεν είναι καλή. Αγαπητοί φίλοι, είμαι στη διάθεσή σας, βρέθηκα κοντά σας πρώτον για να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις, άρα θα ακούσουμε και τις δικές σας. Και κυρίως το επαναλαμβάνω, αισθανόμενος ότι ξαναγυρίζω έτσι λίγο σε μια ευρύτερη οικογένεια από την οποία ποτέ δεν έχω φύγει. Είμαι λοιπόν στη διάθεσή σας αυτήν την ωραία εκδήλωση για την αρχή του έτους για να κάνουμε συζήτηση για τα πολλά λόγια που παρέχουν μερικές φορές. Ο λόγος σε εσάς, αγαπητοί.